Καλημέρα. Θα ήθελα να κάνω ένα pap test. Θα πάτε στο διάδρομο αριστερά. Ευχαριστώ. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Σε καμία γυναίκα δεν αρέσει. Αισθάνεσαι μια ενόχληση, ένα τσίμπημα. Στην πραγματικότητα είναι ανώδυνο, φθηνό και απολύτως ασφαλές. Και κυρίως σώζει ζωές. Είναι η σημαντικότερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα πάνω στον καρκίνο. Σώζει το 70% των γυναικών παγκοσμίως από νεοπλασίες του τραχύλου της μήτρας. Η περίφημη αυτή μέθοδος εντοπίζει τον καρκίνο της μήτρας σε αρχικό στάδιο πριν καν εκδηλωθούν συμπτώματα, οπότε είναι βέβαιο ότι θεραπεύεται σχεδόν 100%. Την ανακάλυψε ένας Έλληνας γιατρός, ο Γεώργιος Νικολάου Παπανικολάου. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ο σημαντικότερος Έλληνας όλων των εποχών. Καλημέρα. Θα ήθελα να κάνω ένα pap test. Μπορεί να έχετε δει την πρωτομή του σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο ή πλατεία. Να τον έχετε δει σε γραμματόσημο ή στο τελευταίο εθνικό χαρτονόμισμα, το δεκαχίλιαρο. Μπορεί μια φωτογραφία να αποκαλύψει τον άνθρωπο. Σε μερικές, ο Παπανικολάου λάμπει. Έχει την ενέργεια μιας βόμβας. Αλλά ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από τα γραμματόσημα, τα βραβεία και τις πρωτομές? Αν σκεφτεί κανείς ότι όλοι γεννιόμαστε με δεξιότητες και χαρίσματα, γιατί κάποιος φτάνει στο στόχο του κι άλλος όχι. Πώς γίνεται δηλαδή κανείς μεγάλος, γεννιέται, γίνεται, φτάνουν τα φυσικά προσόντα? Με τον Παπανικολάου έχουμε τη σπάνια τύχη να παρακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Ο Παπανικολάου αυτοβιογραφείται μέσα από τα γράμματά του. Γράμματα που διέσωσε στην τρυφερή βιογραφία της η ανιψιά του, Μαρία Κόκορη. Μια γυναίκα θαλερή στα 90 της, που έπαιζε πιάνο με το μεγάλο θείο της. Γράμματα μιας παράφορης νιώτης που θα ξενήσουν ίσως με τη σκληρότητα και την ευθύτητά τους. Ο Παπανικολάου δεν χαρίζεται ούτε στον εαυτό του ούτε σε κανένα και αποκαλύπτουν τον αγώνα του, εσωτερικό και εξωτερικό. Η ζωή του είναι μια σειρά από επώδυνες απελευθερώσεις ή αποκοπές. Απελευθερώνεται από την Κίμη, από την οικογένεια, την Ελλάδα, από τον πρώτο του έρωτα και φεύγει. Παιδεύεται. Η μοίρα του γνέφει, αλλά κρύβεται. Τον καθοδηγεί σαν αόρατο σκηνοθέτης. Δεν του έρχονται εύκολα, αλλά ορμάει στα δύσκολα. Τι έψαχνε στο μικροσκόπιο, Δόκτωρ Παπ? Τον εαυτό του έψαχνε. Και βρήκε τον τρόπο να σώσει εκατομμύρια ζωές. Πιστεύετε, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα χωρίς να το σκεφτώ. Σας πιστεύω. Σφράγισε τη ζωή μου. Κέρκυρα, το νησί των Φράκων. Εδώ φτάνει πρώτα ο Παπανικολάου όταν επιστρέφει στην Ελλάδα και γυρίζει από την Αμερική μετά από 44 χρόνια. Είναι 73 χρονών. Βρισκόμαστε στο 1957. Η American Cancer Society έκανε προς τιμήν του μια ταινία που την ονόμασε Dr. Pap's Odyssey, δηλαδή η Οδύσσια του Δόκτωρος Παπανικολάου. Φαίνεται κοινότοπο, αλλά ο Dr. Pap, όπως τον αποκαλούσαν στην Αμερική, ήταν ένας Οδυσσέας.
Ήταν πολυμήχανος και σε πολλούς τόπους περιπλανήθηκε και πολλούς ανθρώπους γνώρισε και πολλά βάσανα και κακουχίες πέρασε μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη του. Αλλά ποια είναι η Ιθάκη του, η μεγάλη ανακάλυψή του, η ίδρυση ενός νέου κλάδου στην ιατρική, η κύμη των παιδικών χρόνων, η Αμερική. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την Οδύσσια του δόκτωρος Παπανικολάου. Εδώ λοιπόν, στην Κέρκυρα, σαν τον Οδυσσέα, βασιλείς τον υποδέχονται, δώρα του δίνουν. Ο τότε βασιλιάς τον υποδέχεται στο Μόνο Ρεπό και του προσφέρει το Αχίλιο για να γίνει το ερευνητικό του κέντρο. Αλλά ο Παπανικολάου, σαν τον Οδυσσέα, αρνείται την προσφορά να γίνει το Αχίλιο το ερευνητικό του κέντρο. Στην Ιθάκη του θέλει να πάει. Ο Οδυσσέας, κατά το μύθο, κοιμισμένος γύρισε στην Ιθάκη. Είναι σαν όνειρο η επιστροφή του. Το ίδιο θα πει και ο Παπανικολάου. Το ταξίδι μου στην Ελλάδα ήταν η πραγματοποίηση ενός ονείρου. Ποτέ στην ζωή μου δεν θυμούμαι να δοκίμασα τόσες δυνατές συγκινήσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι διαρκής η ανάμνηση της παιδικής και νεανικής μου ζωής μέσα στο πατρικό μας σπίτι. Κίμη, η μητέρα, το βιολί. Κίμη, ο πατέρας, η ιατρική, η φιλοσοφία, η πολιτική. Κίμη, οι σικές, οι βράχοι που λέγονται παλάτια, οι λεπροί. Κίμη, το πρόσωπο σαν χάρτης από τα δάκρυα. Ο Παπανικολάου γεννήθηκε το 1883 στην Κίμη. Μικρή κοινωνία, παιδί αστικής οικογένειας. Γιος του ιατροφιλόσοφου Νίκου Παπανικολάου, δημάρχου και βουλευτή του Χαριλάου Τρικούπη και της Μαρίας Κριτσούτα. Τέσσερα παιδιά, τα ελληνικά σόγια. Σπίτι ανοιχτό. Συγγενείς και φίλοι που έρχονται και γιορτές που θυμούνται για πάντα τα παιδιά. Ο πατέρας αυστηρός και απόμακρος. Η μητέρα καλλιεργημένη, αγαπάει τις τέχνες. Ο Γιώργος παίζει βιολί. Ο Γιώργος διαβάζει λογοτεχνία. Ο Γιώργος ψέλνει στην εκκλησία. Ο Γιώργος λατρεύει τη θάλασσα και την πεζοπορία στα βουνά. Ο Γιώργος τρώει τα σίκα και τα σταφύλια της Κίμης. Είναι ευαίσθητος ο δεύτερος γιος του γιατρού. Ο πατέρας του λέει, «Γιώργο, το πρόσωπό σου είναι σαν χάρτης από τις γραμμές των δακρύων». Ο χάρτης της επιστροφής ακολουθεί αντίστροφα το χάρτη του πηγεμού. Αμερική, Ευρώπη, Ελλάδα. Για μένα, είπε, είναι σαν να ανακάλυψα τώρα την Ελλάδα και την ανακαλύπτει επιστρέφοντας. Ο μεγαλοβιομήχανος πρόδρομος Βοδωσάκης Αθανασιάδης του παραχωρεί οδηγό και αυτοκίνητο για το ταξίδι της επιστροφής. Όπως έλεγε η γυναίκα του η μάχη, ο Παπανικολάου πήρε το δίπλωμα στο πίσω κάθισμα. Ολυμπία, Αθήνα, Σούνιο, νησιά Άργος Αρονικού, Επίδαυρος. Τελευταία άφησε την Κίμη. Δεύτερος σταθμός της επιστροφής, η αρχαία Ολυμπία.
δεν την είχε επισκεφθεί ποτέ και θέλει να τη δει. Τι να σκέφτηκε άραγε ο Παπα-Νικολάου όταν στάθηκε εδώ μπροστά σε αυτές τις μετόπες, τη μια τόσο Απολώνια και την άλλη τόσο Διονυσιακή. Ίσως σκέφτηκε τον Νίτσε, τον αγαπημένο φιλόσοφο της νιώτης του και τους άλλους Γερμανούς φιλοσόφους που ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο της νιώτης του. Όταν συγκρούστηκαν μέσα του η θέληση και τα όνειρα με την ανάγκη. Όλα αυτά ξεκίνησαν όταν άφησε την κύμη της παιδικής του ηλικίας και πήγε στην Αθήνα. Είναι 11 χρονών όταν έρχεται πρώτη φορά στην Αθήνα για να πάει στο γυμνάσιο. Μια άλλη Αθήνα, μια άλλη Ελλάδα. Μικρή πρωτεύουσα μικρού κράτους, μέχρι τη Λάρισα. «Τι θα γίνεις, παιδί μου, όταν μεγαλώσεις», τον ρωτάει ο Χαρίλαος Τρικούπης όταν τον πηγαίνει ο βουλευτής πατέρας του. «Δεν ξέρω», απαντά ο Γιώργος. «Εγώ ήξερα», απαντά ο πολιτικός. «Δεν ξέρει. Πρώτη επιλογή η θάλασσα. Στα 13 θέλει να γραφτεί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, αλλά δεν τον δέχονται λόγω ηλικίας. Στα 15 γράφεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών». Ο πατέρας τον φέρνει στο Φιλοπάπου για να δει την Ακρόπολη, το μυή στον αρχαίο πολιτισμό. Ο γερμανοθρεμένος νονός τους, τους Γερμανούς φιλοσόφους, Γκέτε, Καντ, Σοπενάουερ, Νίτσε. Και οι νέοι φίλοι στο Πανεπιστήμιο, Δελμούζος και Γλινός, στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που βράζει. Στο Νουμά γράφει ένα άρθρο «Το τέλος του εγωισμού», όμως ο ίδιος απαιτεί. Μαθήματα γλωσσών, μαθήματα βιολιού, βιβλία και όπως γράφει σε ένα γράμμα στον πατέρα, ρούχα, ρούχα, ρούχα. Η πολιτική όμως έχει μειώσει δραματικά το βιος του πατέρα, οι ανάγκες έχουν μεγαλώσει. Τα αγόρια σπουδάζουν, τα κορίτσια πρέπει να παντρευτούν, η οικογένεια πιέζεται. Στην Αθήνα θα έρθει αντιμέτωπος με έναν εφιάλτη που θα κρατήσει πολλά χρόνια. Την έλλειψη χρήματος ή αλλιώς την ανάγκη. Ευτυχώς όμως που υπάρχει ο Νίτσε. Ο άνθρωπος πρέπει να ξεπερνάει τις αδυναμίες του. Ευτυχώς που υπάρχει η Κύμη. Τα καλοκαίρια γυρίζει στην Κύμη με τον Νίτσε παραμάσχαλα. Και είναι εκεί η μεγάλη αγκαλιά της οικογένειας, οι παλιές παρέες και οι φίλοι, τα γλέντια και τα ξενύχτια. Αλλά κάτι έχει αλλάξει. Απομονώνεται στο κτήμα και διαβάζει συνεχώς. Παίρνει βάρκες και θαλασσοπνίγεται. Μια φορά είχε μαζευτεί όλη η πόλη να βλέπει τον Παπα-Νικολάου να προσπαθεί να σωθεί από τα άγρια κύματα. Επισκέπτεται την απικία των λεπρών στο Σουτσίνι που όλοι αποφεύγουν και πηγαίνει φαγητό στους αρρώστους. Η οικογένεια ανησυχεί, ο κόσμος σχολιάζει. Όταν ο πατέρας τον ρωτάει γιατί τα κάνει όλα αυτά, εκείνος απαντάει ότι πρέπει να δαμάσει το φόβο του. Οι φλέβες μου γέμισαν ζωή. Η δουλειά που έκανα τον τελευταίο μήνα με γέμισαν από μεγάλες ελπίδες. Κι αν η αγάπη δεν μου έλειψε ποτέ, η θέληση όμως και η δύναμη είναι πράγματα άγνωστα σε μένα. Ενώ τώρα αισθάνομαι πως είναι πια δικά μου και πως δεν μπορεί να μου τα στερήσει κανείς. Το 1904 παίρνει το δίπλωμα της ιατρικής με άριστα. Μετά τη στρατιωτική θητεία σαν ανθυπίατρος είναι ελεύθερος. Τι ελεύθερος, οι οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας συνεχίζονται. Ο πατέρας του γράφει να γυρίσει στην Κύμη να εξασκήσει την ιατρική ή να γίνει στρατιωτικός γιατρός. Η ανάγκη δείχνει το άγριο πρόσωπό της. Τελείωσε. Δεν υπάρχει πλέον ελπίση να καταλάβετε πού ακριβώς βρίσκομαι και τι θέλω. Δεν καταλαβαίνετε πως δεν εσώθηκα ακόμη. Για πρώτη φορά η πραγματικότης παρουσιάζεται γυμνή μπροστά μου. Ήταν ψεύτικη η φωνή που μου έλεγε πάντα «Προχώρη». Ήταν ψεύτικη γιατί μου έλεγε πάντα «Για τους ανδρείους οδοιπόρους δεν υπάρχουν όρια». Ενώ τώρα ακούω μια άλλη σκληρή φωνή να μου λέει «Το απεριόριστο είναι για όσους είναι ελεύθεροι». Κι ύστερα μου λέτε για στρατιωτικούς γιατρούς και δεν ξέρω τι. Ελάτε να δείτε τι σκοτωμός γίνεται για αυτές τις θέσεις. Ή μήπως το ναυτικό είναι καλύτερα. Εκεί δα είναι κι αν είναι.
Εκεί οι λίγες μετρημένες θέσεις ανήκουν πλέον στους διάφορους βουδούριδες και λοιπούς. Εσύ γεννήθηκες δεμένος σφιχτά με την ανάγκη. Βλέπεις τον τοίχο αυτό εκεί κάτω? Αυτός θα είναι ο τάφος του απείρου που ονειροπολείς. Σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο της ζωής του, πηγαίνει στον καθηγητή της ορθοπαιδικής και του ζητάει να σπάσει τα γερά του πόδια και να τα ισιώσει, γιατί είχαν μια κλίση προς τα έξω. Φυσικά ο καθηγητής αρνείται να κάνει μια τέτοια επέμβαση για λόγους αισθητικής. Εκείνος τότε ψάχνει έναν άλλο γιατρό. Και όταν στο τέλος βρίσκει έναν κομπογιανίτη που δέχεται να κάνει την εγχείρηση, πηγαίνει στον καθηγητή, του το λέει και εκείνος αναγκάζεται να το χειρουργήσει. Η οικογένειά του το έμαθε μετά και δεν το κατάλαβε ποτέ. Γιατί το έκανε? Ίσως γιατί δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτή την ατέλεια επάνω του. Ίσως γιατί ήταν ερωτευμένος. Τη λένε Κούλα Στεφάνου και είναι ο πρώτος του έρωτας. Μαζί από παιδιά. Η οικογένειά της έχει ένα ανοιχτό σπίτι. Όταν δεν μπορεί να τη δει ο Γιώργος, πηγαίνει στο χτήματος που είναι κοντά στο σπίτι και αφήνει το βιολί να μιλήσει για εκείνον. Η κατάληξη φαίνεται σίγουρη. Αλλά στην Κίμη όλοι περιμένουν το γιατρό. Και μόνο ο γιατρός δεν θέλει να είναι. Γράφει στο φίλο του το Δελμούζο, που είναι ήδη στη Γερμανία. Εννοώ να επιδοθώ στη φιλοσοφία. Ή σωστότερα, δεν μπορώ παρά να επιδοθώ στη φιλοσοφία. Δεν θέλω να γίνω στρατιωτικός γιατρός. Όχι. Θέλω να μείνω ελεύθερος. Μόνο οι δειλοί και όσοι δεν έχουν πεποίθηση στον εαυτό τους, μόνο εκείνοι πλημμυρούν τα λιμάνια. Εμένα δεν με τρομάζει το πέλαγος. Η σάλπιγγα του πολέμου να νουρίζει γλυκά την ψυχή μου. Γιατί στον πόλεμο όλα τα σάπια στοιχεία πεθαίνουν για να αφήσουν θέση στην καινούργια ζωή που ορμητικά ξεπροβάλλει. Τον αγώνα ονειρεύομαι. Τα όπλα μου θέλω τώρα. Αυτά σας ζητώ. Εμπρός λοιπόν, τι κοιτάζετε έτσι? Εγώ στο λιμάνι δεν θα μπω ποτέ. Καταλαβαίνετε? Ποτέ. Δεν είμαι δηλός. Καλό να σβήσω ή να καταστραφώ. Παρά να ανεχθώ να μου πει η θέλησή μου, σταμάτα. Όχι. Η θέλησή μου ποτέ δεν θα μιλήσει έτσι. Σαν βράχος θα χτυπήσει πάνω στην ανάγκη και θα νικήσει. Μάλιστα, θα νικήσει. Και νικάει. Ο πατέρας τον στέλνει στη Γερμανία. Αλλά όπως όλοι οι ήρωες, πρέπει να κάνει μια θυσία πριν ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι. Θυσιάζει το βιολί. Το κλειδώνει στην Κίμη με δάκρυα. Και φεύγει. Μπορεί να δεθεί στο πλοίο, αλλά αυτός τις σιρήνες θα τις ακούσει. Ποιες σιρήνες? Κάτι βλοσιροί φιλόσοφοι με μουστάκια. Ο αγαπημένος του Νίτσε και ο καθηγητής Χέκελ στην Ιένα. Είναι στον παράδεισο. Ο πνευματικός του σύντροφος ο Δελμούζος είναι εκεί. Μουσική παντού. Αλλά και στη βιολογία και στη ζωολογία που τον ενδιαφέρει, κοσμογονία. Στη Γερμανία ανακαλύπτεται το οάριο των θηλαστικών. Αποδεικνύεται ότι το κύτταρο αποτελεί τη βασική δομή του ζωικού κόσμου. Γίνονται οι πρώτες παρατηρήσεις πάνω σε γονιμοποιημένο οάριο. Ο Δαρβίνος με τη θεωρία της εξέλιξης είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Βρίσκεται στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη εποχή. Όμως, νοσταλγεί. Είναι το τέταρτο γράμμα που σας γράφω, χωρίς να λάβω καμία απάντηση. Άρχισα να περνώ κάθε μέρα από το ταχυδρομείο και να ρωτώ τη θηρίδα του Πόστρε Στάντ. Ένας άνθρωπος που πηγαίνει να δημιουργήσει ένα μέλλον δεν έχει το δικαίωμα να αισθάνεται και να νοσταλγεί με τόση δύναμη. Εδώ η Γερμανία είναι ο μοναδικός τόπος για μια τέτοια διαπαιδαγώγηση. Ο καθένας μπορεί να ανήκει περισσότερο στον εαυτό του. Έτσι ελπίζω να δυναμώσω γρήγορα. Στο Πανεπιστήμιο της Ιένας μένει 3 μήνες. Τόσο κράτησε η γοητεία που του ασκούσε το ίνδαλμά του, ο καθηγητής Χέκελ. Στο Φράιμπουργκ μένει επίσης λίγο κοντά σε έναν καθηγητή. Αλλά εκεί συνέβη κάτι πολύ σημαντικό. Βρήκε το δρόμο του. Αποφασίζει να αφιερωθεί στη βιολογική έρευνα. Σας είπα ότι δεν φοβάμαι πλέον τίποτα.
Δεν είμαι πλέον ονειροπόλος. Η επιστήμη με άρπαξε από τα χέρια του Νίτσε. Μετά το Φράιμπουργκ στο Ζωολογικό Ινστιτούτο του Μονάχου, κοντά στον καθηγητή Γκόλσμιτ. Είναι η καλύτερη περίοδος του στη Γερμανία. Εκείνη την εποχή θα κάνει και τη διδακτορική διατριβή του με τον τίτλο «Περί των όρων της φυλετικής διαφοροποίησης των δαφνινών», που θα δημοσιευθεί στη Γερμανία το 1910. Γερμανία, η απελευθέρωση. Έχετε δίκιο να με λέτε άσωτο και απερίσκεπτο και επιπόλαιο και θα είχατε περισσότερο δίκιο να με λέγατε εγωιστή, εκβιαστή και παράσιτο μεγαλοειδεάτη. Ποια ήταν η αφορμή? Η ικτρά παρανόηση των νέων ατομικιστών φιλοσόφων και ποιητών, ιδίως του Νίτσε και του Ήψεν. Η ηθική μου ήταν, κοίταζε τον σκοπό αδιαφερόντας για τα μέσα. Δεν εδίδαξε αυτά ούτε ο Νίτσε ούτε ο Ήψεν. Εγώ όμως και μαζί μου δυστυχώς πάρα πολλοί νέοι. Έτσι θέλησα να τους καταλάβω. Ο ιδεαλισμός είναι η άρνηση της ζωής. Τώρα δεν είμαι πλέον ο ίδιος. Καταλαβαίνω τριγύρω μου και άλλους ανθρώπους προς τους οποίους έχω καθήκοντα και υποχρεώσεις. Στην Κίμη όλοι περιμένουν ότι θα γυρίσει πια ο γιατρός μετά τον ντοκτορά και θα παντρευτεί το παιδικό του έρωτα, την Κούλα. Αυτός απρόβλεπτος πάντα. Τι είναι ο έρωτας? Μια όμορφη μέσα στις δαντέλες με εσωτερική δασκάλα στο σπίτι και πιάνο, που όταν τη ζητάει να διαλέξει ανάμεσα σε εκείνον και στο σπίτι της, εκείνη διαλέγει το σπίτι της. Ή μια γυναίκα όχι όμορφη, που κάνει διακοπές στην Κίμη και παρέα με τις αδελφές του, κόρη στρατιωτικού και απόγονος της Μαντός Μαυρογένους, που σε μια εκδρομή, σε μια δύσβατη πλαγιά, και ενώ τα παπούτσια της έχουν τρυπήσει και έχουν γεμίσει πέτρες και άλλες κοπέλες της συντροφιάς γκρινιάζουν, εκείνη η αγέροχη συνεχίζει να ανεβαίνει χωρίς να πει τίποτα. Όπως δεν είπε τίποτα ποτέ. Μονάχα στο τέλος. Τι να πει το φεγγάρι στον ήλιο? Ζήτησε αυτή τη συνάντηση γιατί συντόμως φεύγω δια το Παρίσι. Πολύ σας ζηλεύω που πάτε στο Παρίσι. Δεν έχετε παρά να έρθετε μαζί μου. Πώς είναι δυνατόν? Είναι απλούστατο αν παντρευτούμε. Αυτό ήρθα να σας προτείνω. Της εξήγησε ότι δεν θα ήταν ένας συνηθισμένος γάμος. Θα ζούσαν για την επιστήμη, θα περνούσαν στερήσεις και δεν θα έκαναν παιδιά. Τα δέχτηκε όλα. Παντρεύτηκαν γρήγορα κρυφά από την οικογένειά του και έφυγαν για το Παρίσι. Δεν άφησε καμία Πινελόπη να τον περιμένει, την πήρε μαζί του. Σε γράμμα του απολογείται πάλι στην οικογένεια για αυτή τη δυσάρεστη έκπληξη. Η θέλησή μου δεν ήταν να απολύσω τον εαυτό μου ή να έβρω εύκολη οικονομική ανεξαρτησία, αλλά να έβρω έναν σύντροφο. Περιφρονώ ως ανηθίκους όλους τους πληκοθύρες. Εγώ θέλω τον γάμο όχι σαν τάφον, αλλά εξαιναντίας, σαν ενίσχυση της δημιουργικότητας του ανθρώπου. Το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχισμένος, αλλά να εργαστώ, να δράσω, να δημιουργήσω, να κάνω κάτι τι αντάξιον ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού. Στη Γαλλία βρίσκει δουλειά στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο του Μονακό και ταξιδεύει σε όλη τη Μεσόγειο με το πριγκιπικό καράβι σε ένα εξερευνητικό ταξίδι. Ο θάνατος της μητέρας του τον γυρίζει πίσω στην Ελλάδα. Προκειμένου να ευχαριστήσει τον πατέρα, ετοιμάζεται να υποβάλει τα χαρτιά του για πανεπιστημιακή θέση. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι ανατρέπουν τη λύση που δεν θέλει. Στο μέτωπο από ενθουσιασμένους Ελληνοαμερικανούς που έρχονται να πολεμήσουν εθελοντικά, ακούει πρώτη φορά για την Αμερική, τη χώρα των ευκαιριών, αλλά και τη χώρα της έρευνας. Δεν ξέρει τη γλώσσα, δεν έχει χρήματα, δεν έχει δουλειά, ο πατέρας έχει πάλι αντίρρηση. Μετά τον πόλεμο μπαίνει σε ένα καράβι και με τη μάχη ξεκινούν για τον νέο κόσμο. Τούτη τη φορά το ταξίδι θα κρατήσει 44 χρόνια. Δεν θα ξαναδεί ποτέ τον πατέρα. Αργότερα θα πει ότι ένας από τους λόγους που έφυγε είναι γιατί δεν του άρεσε η μοίρα του πατέρα του. Μια ιδιοφυΐα σε κλειστό χώρο. Γύρισα το νου μου πίσω
και κοίταξα την ζωή μου που πέρασε σε μια αγωνιώδη προσπάθεια. Προς τι? Γιατί? Ούτε εγώ δεν ξέρω. Έπρεπε να γίνω 30 χρονών για να νιώσω την ζωή. Για να την δω ανοιγμένη σαν λουλούδι στον ήλιο. Θα ρω πως ξυπνώ από έναν βαθύ ύπνο. Πως απελευθερώνομαι από έναν τυραννικό εφιάλτη. Για να ακολουθήσω την ζωή την οποία περιφρόνησα ως τώρα. Έφυγα από την Ελλάδα με σπασμένα φτερά. Και νόμιζα πως δεν θα μπορούσα πια ποτέ να πετάξω. Όλοι γύρω μου με θεωρούσαν ως έναν ναυαγισμένο ιδεοπαθή και άρχισα σιγά σιγά να το πιστεύω και εγώ. Ευτυχώς εδώ βρήκα έναν άλλο κόσμο. Αμερική, η χώρα των κυκλόπων. Με ένα μάτι να. Μα πρέπει πρώτα να γίνει ο κανένας. Το καλωσόρισμα είναι σκληρό. Ο εφιάλτης ξαναξυπνά. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Η μάχη πιάνει δουλειά στα πολυκαταστήματα Gimbels, ράβει κουμπιά. Ο Παπα-Νικολάου ζητάει ακρόαση από το διάσημο καθηγητή Μόργαν του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Ο διακεκριμένος βιολόγος βγαίνει από το γραφείο του να τον προϋπαντήσει. Σε ένα σύγγραμμά του αφιερώνει 2 σελίδες στη διατριβή του Παπα-Νικολάου στη Γερμανία. Μάλιστα δίνει μια μικρή δεξίωση προς τιμήν του, αλλά ο Παπα-Νικολάου ντρέπεται να του ζητήσει δουλειά. Η μάχη γυρίζει κλαίγοντας κάθε βράδυ από το πολυκατάστημα. Σύντομα θα την ακολουθήσει και ο ίδιος. Μια κυρία που τον γνώρισε ως δόκτορα στο καράβι, τον βλέπει να πουλάει χαλιά στο ίδιο πολυκατάστημα και δεν το χαιρετάει. Έχει γίνει πια ο κανένας. Πηγαίνει πάλι στον Μόργαν. Και ο Μόργαν του βρίσκει δουλειά στο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Ως βοηθός ερευνητής, μέχρι να μάθει τη γλώσσα και να πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ταυτόχρονα πιάνει δουλειά στην ελληνική εφημερίδα Ατλαντής και παίζει βιολί σε μαγαζιά το βράδυ. Στην οικογένεια γράφει. Δουλειά κι εγώ, δουλειά και η μάχη, από το πρωί ως το βράδυ. Τι άλλο καλύτερο. Μήπως γιατί ήρθαμε εδώ? Εδώ δεν έχει ούτε διασκέδαση, ούτε καθησιό, ούτε φιλοσοφία, ούτε μεγαλεία, ούτε ρομαντισμούς. Θα δουλέψουμε κι οι δυο μας με τα όλα μας, για να φτάσουμε ασφαλέστερα και γρηγορότερα στο σκοπό μας. Δεν χρειάστηκε πολύ καιρό για να δείξει την αξία του σε αυτή τη θέση. Με τις θερμότερες συστάσεις του διευθυντού του, ο Παπα-Νικολάου βρίσκεται στο τμήμα ανατομίας του Πανεπιστημίου Κορνέλ. Ο μισθός είναι καλύτερος και η μάχη παραιτείται από το πολυκατάστημα και αυτός από την εφημερίδα. Αν ήταν κινηματογραφιστής, θα κατακτούσε το Χόλιγουντ. Αν ήταν αστρονόμος, θα πηγαίναμε πιο γρήγορα στο φεγγάρι. Αν ήταν πιατάς, θα αποκτούσε αυτοκρατορία από εστιατόρια. Και αν πάλι ήταν μουσικός, θα γινόταν κορυφαίος σαν το φίλο του το Μητρόπουλο. Είναι έτοιμος. Έχει βρει το δούριο ύπο του, το μικροσκόπιο. Για πρώτη φορά, μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Η έρευνα είναι η ψυχή της πρόοδου. Και αυτό κάνει. Έρευνα. Πρώτη ανάθεση από τον καθηγητή Στόκχαρτ, η τοξικότητα του αλκοόλ πάνω στα ινδικά χειρίδια. Βρισκόμαστε και στην ποτοαπαγόρευση. Τον απασχολεί αν τα κατώτερα ζώα, όπως τα ποντίκια, έχουν μηνιαίο περιοδικό κύκλο, όπως τα ανώτερα θηλαστικά. Παίρνει κολπικό επίχρησμα και το μελετά στο μικροσκόπιο. Και ανακαλύπτει ότι έχουν. Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Science το 1917. Ο Παπα-Νικολάου σκέπτεται να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο με το κολπικό επίχρησμα και σε γυναίκες. Χρησιμοποιεί μια ειδική περίπτωση. Πίσω από την ανωνυμία η γυναίκα του, η μάχη. Της παίρνει επίχρησμα επί 32 χρόνια. Χρειάζεται όμως κι άλλα δείγματα. Παίρνει κολπικό υγρό και από το προσωπικό του νοσοκομείου και ανακαλύπτει έτσι τον κύκλο της γονιμότητας της γυναίκας. Αυτός που αρνήθηκε να κάνει παιδιά έγινε αιτία πολλά παιδιά να γεννηθούν χάρη στις έρευνές του. Αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη του Παπα-Νικολάου θα ακολουθήσει μία μεγαλύτερη, γιατί ήταν πια ζήτημα χρόνου. Δεν μπορούσε παρά να δει αυτό που δεν είδαν οι άλλοι. Τι είναι ένα υγιές κύτταρο και τι είναι ένα κύτταρο με καρκίνο. Η πρώτη παρατήρηση καρκινικών κυττάρων ήταν από τις τρομακτικότερες εμπειρίες της επιστημονικής μου καριέρας. Τα καρκινικά κύτταρα που είδα για πρώτη φορά στα κολπικά επιχρήσματα ήταν τόσο αξιοπερίεργα που δεν ήταν δυνατόν να μην τα παρατηρήσει κανείς. Το 1928 δημοσιεύει την εργασία του η διάγνωση του καρκίνου. Η αντίδραση? Πίσω από την πλάτη του τον είπαν Έλληνα παραμυθά. Έλληνας ήταν, παραμυθάς δεν ήταν. Το μικροσκόπιο δεν λέει ποτέ ψέματα.
Νομίζω ότι απέτυχα να δημιουργήσω αρκετή πίστη μεταξύ των συναδέλφων προς την πρακτικότητα της μεθόδου. Η έρευνα για τον καρκίνο θα περιμένει τουλάχιστον 10 χρόνια. Αλλά υπάρχουν και σύμμαχοι. Το 1939, ο νέος πρόεδρος της Ανατομίας και της Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, καθηγητής Χίνσλεϊ, ενδιαφέρεται περισσότερο για τη μελέτη του Παπα-Νικολάου πάνω στη διάγνωση του καρκίνου, που είχε δημοσιευθεί το 1928, παρά για τα λαμπρά επιτεύγματά του στην κυταρική ενδοκρινολογία. Και δίνει το πράσινο φως για έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή. Το 1941 παρουσιάζεται στη Γυναικολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης η εργασία με τον τίτλο «Η διαγνωστική αξία της εξέτασης του κολπικού υγρού στον καρκίνο της μήτρας». Και αυτή τη φορά γίνεται ευνοϊκά δεκτή. Ο δρόμος για το PAP test είχε ανοίξει. Ο Παπα-Νικολάου επεκτείνει τη μέθοδό του και σε άλλα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Στομάχι, πνεύμονες, νεφρά. Το PAP test έχει γίνει η εξέταση ρουτίνας για όλες τις Αμερικανίδες. Το 1950 εδραιώνεται σαν μέθοδο σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα μπορεί να ζήσει το αμερικανικό όνειρο. Το success story. Τόσο τυπικά αμερικανικό. We're most fortunate today to have with us Dr. George N. Papanikolaou of the Cornell University Medical College. I would like to give him this specimen. Thank you, Dr. Poole. I see that this is properly labeled. We'll certainly be very glad to examine it. Thank you. Well, Dr. Watson, I think our serial number is now close to 8,000 cases. That's a tremendous amount of material. Dr. Watson, I'm most grateful to you for giving us the opportunity to study so many interesting cases. Thank you for being here. Ανεβαίνει στην πανεπιστημιακή ιεραρχία. Βραβεία, διακρίσεις, τιμές, μόνο το Νομπέλ δεν πήρε. Από συγκυρίες. Δεν βαριέσαι, παντού οι μνηστήρες. Του στήχησε, αλλά ο κόσμος σηκώνεται και τον χειροκροτεί όρθιος όπου εμφανίζεται, σε συνέδρια και ομιλίες. Ζει τώρα στο Long Island, στο Ντάγκλαστον, σε ένα άνετο σπίτι με κήπο. Δύο σκυλάκια σαν κακομαθημένα παιδιά. Ακούγοντας μουσική, δουλεύει μέχρι αργά και στο σπίτι. Και κάποια βράδια η μάχη κάθεται στο πιάνο και εκείνος παίρνει το βιολί και κάνουν ντουέτο. Την αποκαλεί «η γυναίκα μου και το θύμα μου». Αλλά προσθέτει, χωρίς τη βοήθεια της γυναίκας μου θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσω τις έρευνες πάνω στη διάγνωση του καρκίνου της μήτρας. Η μάχη Παπα-Νικολάου, γράφει η Αμερικανίδα δημοσιογράφος, είναι αυτό που οι Έλληνες αποκαλούν συμβία, σημαίνει σύντροφος στη ζωή και πέρα από αυτό. Τον ενθάρρυνα, δεν το συμβούλευα. Γιατί το φεγγάρι δεν δίνει φως στον ήλιο. Παίρνει από αυτόν. Και το σαράκι, η Ελλάδα, αυτός ο Κρόνος που τρώει τα παιδιά του, ο Νόστος. Τι Οδυσσέας είναι αυτός που δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ιθάκη? Είναι ένας πολύ θυμωμένος Οδυσσέας ο Παπα-Νικολάου. Είναι τόσο θυμωμένος που γράφει στον πατέρα το 15, μόλις έχει πάει στην Αμερική. Εάν έλθει στην Ελλάδα, φοβάμαι ότι θα χαθώ. Ο Αμερικάνος ή ο Ευρωπαίος, όταν του πω ότι είμαι επιστήμον και δεν κάνω τίποτε άλλο από το να ερευνώ, με θεωρεί όχι μόνο ως χρήσιμο στοιχείο, αλλά ως κάτι ανώτερο από τους κοινούς ανθρώπους. Ο Έλλην με θεωρεί απέναντίας ως ένα άχρηστο όν, και όχι μόνο άχρηστον, αλλά και επικίνδυνον. Αυτή είναι η εικόνα ενός κράτους σάπιου, ανίκανου να δημιουργήσει κάτι τι και να συνεισφέρει στην γενική πρόοδο της ανθρωπότητας. Όλα ξένα. Όλα κλεμμένα. Όλα κατά μίμησιν. Δεν είναι ντροπή. Μπορεί να λέει όλα αυτά, αλλά θέλει να γυρίσει. Στο σπίτι του στο Long Island έχει φυτέψει μια σικιά που την τυλίγει τρυφερά το χειμώνα με υφάσματα για να αντέξει. Αλλά τα σίκα της δεν είναι σαν τη κοίμηση. Έχει μάθει ότι στο Σικάγο υπάρχει ένας μουσικός από την Κίμη. Τον καλεί και του ζητάει να του παίξει τα κυμαίκα από το τηλέφωνο. Τακτοποιεί τα όνειρά του σε ειδικά ράφια. Είναι ο επόμενος τομέας έρευνας που θέλει να ασχοληθεί. Με αυτά που απορρίπτει ο εγκέφαλος του ανθρώπου σαν όνειρα. Η ανιψιά του, Μαρία Κόκορη, διασώζει ένα όνειρό του όταν της δίνει ένα χαρτάκι να το βάλει στο ράφι. Χθες είδα πάλι στο όνειρό μου την Κούλα, την πρώτη του αγάπη.
Το όνειρο δεν ήταν σεξουαλικό. Θέλει να γυρίσει και όχι μόνο. Θέλει να χτίσει το ερευνητικό του κέντρο στην Ελλάδα. Αθήνα, Μεγάλη Βρετανία, συνάντηση με την οικογένεια. Είναι εκεί τα αδέλφια του, η Νίνα και ο Νάσος. Μετά από 44 χρόνια. Είναι όνειρο η επιστροφή. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή. Επισκέψεις σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Λαμπρή δεξίωση στην Αθηναία, στον υπόδρομο, για να έχουν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν όλοι. Επίσκεψη στο Σούνιο. Κρουαζιέρα με το κότερο του Μποδοσάκη Αθανασιάδη στον Αργοσαρονικό. Καταλήγουν στην Επίδαυρο. Στην Πλάκα τραγουδάει μαζί με τους άλλους το γαρίφαλο σταυτί, που τα ακούει πρώτη φορά. Βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών. Έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι ο Παπα-Νικολάου και γυρίζει σαν ήρωας. Γιατί τι είναι ήρωας? Είναι κάποιος που έχει αναλάβει μια αποστολή για να σώσει την κοινότητα. Και θα πάει να βρει κάτι και θα περάσει πολλές περιπέτειες και θα τον πολεμήσουν, αλλά στο τέλος θα βρει το μαγικό αντικείμενο ή το μυστικό και θα σώσει την κοινότητα. Αυτό δεν έκανε. Εδώ, στο μπαλκόνι του Αιγαίου πάλι. Είχε φύγει 30 χρονών παλικάρι και γύριζε 73 χρονών. Τι σημασία έχει πόσο χρονό γύριζε? Σημασία έχει ότι γύρισε. Δίπλα υπάρχει μια σικιά. Η Μαρία του φέρνει τα πρώτα σίκα. Η επιστροφή έχει γεύση από σίκο. Είχε ζητήσει να μείνει μυστικός ο ερχομός του. Πηγαίνει κατευθείαν στο κτήμα. Στο κτήμα όπου ο αδελφός του Νάσος είχε χτίσει ένα σπίτι, που δεν υπάρχει πια. Στο κτήμα όπου απομονωνόταν και διάβαζε Νίτσε και έπαιζε βιολί για το κορίτσι απέναντι, που δεν ζει πια. Εκεί η οικογένεια, όλοι γύρω από ένα τραπέζι. Είναι όλοι εκεί. Ακόμη και αυτοί που λείπουν. Το βράδυ η βόλτα στο λιμάνι. Εκεί που όταν ήταν παιδί έβαλε το θεμέλιο λίθος αγιός του Δημάρχου. Στην πλατεία και μετά στην εκκλησία, εκεί όπου έψελνε όταν ήταν μικρός. Η υποδοχή του κόσμου, όλοι θέλουν να τον συναντήσουν για να τους φίξουν το χέρι. Ο γιατρός γύρισε. Ο Δήμαρχος του ανακοινώνει ότι η πλατεία θα ονομαστεί πλατεία Γεωργίου Νικολάου Παπα-Νικολάου. Έτσι, είπε εκείνος συγκινημένος, θα τιμηθεί και η μνήμη του πατέρα μου, που τόσα πολλά προσέφερε σε αυτόν τον τόπο. Το άφησε τελευταίο. Διαλέγει ο ίδιος το καΐκι. Θέλει να δει τα παλάτια στις άγριες βόρειες ακτές. Και ξεκινά με την οικογένεια και φίλους. Ο βράχος καλόγερος. Πιο πέρα τα παλάτια. Ο καιρός όμως χειροτερεύει και οι γυναίκες αρχίζουν να φοβούνται. Γιώργο, θα μας πνίξεις, του φωνάζει μάχη. Εκείνος ανυποχώρητος. Μέχρι που παρεμβαίνει ο καπετάνιος και του λέει ότι είναι αδύνατο να προχωρήσουν. Για μένα, λέει, η εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας είναι ο σκοπός του ταξιδιού. Τα είδε τα παλάτια, δεν τα είδε. Έτσι κι αλλιώς τα είχε μέσα του. Μαθεύτηκε η ώρα που θα έφευγε και όλος ο κόσμος μαζεύτηκε στην πλατεία.
το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να προχωρήσει από τον κόσμο που ήρθε να τον κατεβοδώσει. Βγήκε συγκινημένος να τους χαιρετήσει. Σαν να ήταν 15 Αύγουστος, όπως έγραψε ο Αμερικανός βιογράφος του. Το θέμα του ερευνητικού του κέντρου στην Ελλάδα τον απασχολεί συνεχώς. Όλοι δείχνουν να συμφωνούν. Ο Μποδοσάκης του αναγγέλει ότι θέτει στη διάθεσή του 500 στρέμματα στον Άγιο Ανδρέα για τη δημιουργία του κέντρου. Όλοι φαίνονται πρόθυμοι, αλλά η έλλειψη σύμνοιας μεταξύ των φορέων και η αδυναμία συνεργασίας των διαφόρων γιατρών είναι το οριστικό εμπόδιο για να δημιουργηθεί το ερευνητικό κέντρο Παπα-Νικολάου στην Ελλάδα. Είχα ορισμένες και υποτιθεμένως αμετάκλητες διαβεβαιώσεις, οι οποίες δεν ετηρήθησαν ποτέ. Αυτό θα μου στοιχήσει δύο από τα πολυτιμότερα χρόνια της ζωής μου, θα πει αργότερα. Το 1983, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, η Ελληνική Παθολογοανατομική Εταιρεία αποφασίζει να γίνεται δωρεάν το τεστ ΠΑΠ σε όλες τις γυναίκες της Κύμης, στη μνήμη του. Και γίνεται, και μπράβο τους. Αλλά οι εξετάσεις στέλνονται στην Αθήνα και τα αποτελέσματα έρχονται μετά από 2 εβδομάδες. Στο γυναικολογικό υπάρχει μόνο ένας νοσηλευτής που κάνει και το ΠΑΠ τεστ. Δεν υπάρχει γυναικολόγος. Τι θα έλεγε ο Δόκτωρ ΠΑΠ αν έβλεπε όλα αυτά? Θα έφευγε για την Αμερική ακόμη γρηγορότερα. Και αυτό έκανε. Έφυγε πάλι για την Αμερική, μπαίνοντας σε αεροπλάνο για πρώτη φορά στη ζωή του. Το 1961, βλέποντας πως δεν μπορεί να γίνει το ερευνητικό του κέντρο στη Νέα Υόρκη, αποδέχεται την πρόταση να αναλάβει τη διεύθυνση Ινστιτούτου Ερεύνης για τον Καρκίνο στο Μαϊάμι, το οποίο θα πάρει το όνομά του. Φεύγει από το Κορνέλ μετά από τόσα χρόνια. Πουλάει το σπίτι του, παίρνει τη μάχη και φεύγουν για τη Φλόριντα. Είναι 78 χρονών. Στη Φλόριντα πάνε να ζήσουν οι συνταξιούχοι. Αυτός πάει να χτίσει ένα ερευνητικό κέντρο για την αποφολιδωτική κυταρολογία. Μόνο ο Παπα-Νικολάου μπορούσε να το κάνει. Δεν θα προλάβει τα εγγένεια. Στις 18 Φεβρουαρίου του 1962 κολυμπάει στην πισίνα. Γευματίζει με φίλους και πάει να ξεκουραστεί. Ξυπνάει με πόνους στο στήθος. Ζητάει νερό. Ο γιατρός που έρχεται του δίνει ένα χάπι και εκείνος κάνει την τελευταία του διάγνωση. Δεν αισθάνομαι καλύτερα. Είναι και τα τελευταία του λόγια. Τον είπαν Οδυσσέα, Πινελόπη η μάχη, η απίστευτη αυτή γυναίκα. Η Αθηνά, ο μυστικός μέντορας και προστάτης του, πήρε πολλές μορφές, όπως η Θεά. Δελμούζος, Νίτσε, καθηγητής Χέκελ, Μόργαν, Χίνσεϊ. Λαέρτης, ο πατέρας του, ο γιατρός της Κύμης. Μυστήρες, του συνάντησε πολλές φορές, και εδώ και έξω. Τηλέμαχος, δεν έκανε παιδιά ο γιατρός. Τηλέμαχοι όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέες γιατροί που δούλεψαν κοντά του, από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα, που γύρισαν και διέπρεψαν και έφτιαξαν τα πρώτα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. Τηλέμαχοι όλα αυτά τα παιδιά που σπουδάζουν και κάνουν όνειρα. Όλοι εσείς που τον ψηφίσατε. Ένα πλατάνι από την ΚΟ φυτεύεται στον κήπο του Πανεπιστημίου Κορνέλ και ορίζεται στη σκιά του να ορκίζονται οι νέοι γιατροί. Όπως ένα παράξενο παιδί από την Κύμη ορκίστηκε κάποτε στον Ιπποκράτη. Και ό,τι ορκίστηκε το τήρησε σε όλη του τη ζωή. Οι γυναίκες ευγνωμονούσες.